Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, Υπουργέ μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλώς ήρθατε. Καλά, κατευθείαν πήγατε να διαβάσετε την αυγή, πήγατε να διαβάσετε κατευθείαν. Συγγνώμη, παιδιά, άλλο. Τι βλέπετε. Αυτό βλέπω, δεν πρόλαβα να δω. Τι απολύσουν. Ακρίβεια διαρκεία στα ύψη ο πληθωρισμός και το Δεκέμβριο. Ναι. Φτάνοντα σύμφωνα με την Eurostat το 7,6. Ναι. Εσύ το 7,6 το βλέπεις αποτυχία. Εντάξει, αλλά. Εσύ, ο Ντίνος Χιωμόπουλος. Να πανηγυρίζουμε κιόλας. Ο Ντίνος Χιωμόπουλος λέει αποτυχία. Να σχολιάσω το πρωτοσέλιδο της αυγής. Μα τι παλαβώσα στην Κουμουνδούρου. Καλά, παλαβή είναι για ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Όχι, μην μιλάτε έτσι, κύριε. Είχα χρονιάρες μέρες τώρα, κύριε Καταρχάς, είστε ο πρώτος υπουργός που ξεκινάτε να μιλάτε πριν σας ρωτήσω. Να το εξηγήσω λίγο στην αυγή να το καταλάβουν. Μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο η Ελλάδα ήταν σταθερά πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο του Πληθωρισμού. Το θυμάσαι αυτό, Ντίνο μου. Σωστά, σωστά. Σε κάθε δελτίο τύπου και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑ λέγανε απόδειξη της κυβερνητικής αποτυχίας είναι ότι είμαστε μία μονάδα, δύο μονάδες, τρεις μονάδες. Είχα πάει και τέσσερις μονάδες. Η δουλειά μας θα αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα είμαστε δύο μονάδες κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Εγώ πιστεύω ότι βλέπετε στον ύπνο σας τον Τσίπρα και το πρωί με το που ξυπνάτε το απέδειξε, φίλες και φίλοι. Τσίπρας είναι ο καλύτερος πελάτης. Πήρε στα χέρια του την αυγή. Την αυγή πήρε στα χέρια του. Ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος πελάτης. Πάμε να δούμε τώρα. Γιατί τα φάρμακα είναι σε πρώτο πλάνο. Θα πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με ένα κεντρικό φαρμακείο. Για να δούμε. Αυτοί δεν διαβάζουν αυγή. Έχουν την άποψή του χωρίς να διαβάζουν αυγή. Άνθρωποι, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πώς είναι η κατάσταση, να υποδεχτούμε και να πούμε και καλή χρονιά. Καλημέρα, στον καλημέρα. Απόστολο και στον Απολέον Βασιλείου. Είναι δύο νέα παιδιά. Εκεί. Γεια σου, Τζοτζίνα. Καλημέρα σας. Γεια σου, Απόστολε, λοιπόν, και γεια σου. Καλή σας μέρα, Απολέον. Είναι εδώ με Απολέον. Με τον Απολέον και τον Απόστολο Βασιλείου. Ναι. Συζητούσαμε πριν από λίγο για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Είναι όντως κάτι το οποίο έχει θορυβήσει τους πολίτες. Και θα ξεκινήσουμε από τον Απόστολο που είχε για εφημερία χθες. Να μας πει λίγο πώς πήγαν τα πράγματα. Να μας πει και γενικά πώς πρέπει εφημερία, να μιλήσουμε καταρχάς. Και τι ελλείψεις υπάρχουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Γενικότερα πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε λίγο τις ελλείψεις, γιατί έχουμε μπερδέψει και έχει μπερδευτεί λίγο και ο κόσμος. Ναι. Υπάρχουν οι πάγιες ελλείψεις, αυτές που έχουμε διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν, αυτό δεν θα εκλείψει. Και υπάρχουν και ελλείψεις που έχουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό, που είναι κυρίως αντιβυχικά σιρόπια, αντιπυρετικά σιρόπια, εισπνεώμενα που τα βάζουμε κυρίως σε αρουθαλάμους για μικρά παιδιά. Αυτά τα τελευταία έχουν έλλειψη, όχι λόγω ούτε της θυμής ούτε κάποιου άλλου. Έχουν πρόβλημα οι πρώτες ύλες παγκόσμια. Ναι. Οπότε και γι' αυτό δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και στις δεύτερες ύλες πολλές φορές, να ξέρετε, λείπουν και μπουκαλάκια, φιαλίδια, δεν υπάρχουν. Το καλό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε καλές ελληνικές φαρμακομηχανίες που έχουν αρκετά γενώσιμα φάρμακα. Οπότε μπορεί ο κόσμος να στραφεί στα γενώσιμα φάρμακα. Είναι ασφαλή, είναι αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει. Επειδή έτυχε το περασμένο διάστημα, φαντάζομαι και ο κύριος Γεωργιάδης που έχει μικρά παιδιά, και εσείς θα το έχετε αντιμετωπίσει, κύριε Γεωργιάδη, αρρωσταίνουν πολύ τα παιδιά μας το τελευταίο διάστημα. Και κάνουμε γύρα, να το πω έτσι, στα φαρμακεία για να πάμε να βρούμε φάρμακα τα οποία μέχρι πριν από 2-3 χρόνια δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα λείπουν από το φαρμακείο το δικό μας, το προσωπικό. Αυτά τώρα έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα που υπήρχαν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αερολίν, Φλιξοντάιντ, Ογκμεντίν, τα λέω με την ονομασία τους, δεν κάνω διαφήμιση, είναι πραγματικότητα, αυτά γράφουν οι παιδίατροι. Έτσι. Υπάρχουν τώρα πλέον. Τα λέτε πολύ σωστά. Όντως αυτά τα φάρμακα που αναφέρατε έχουν έλλειψη. Αλλά αυτά, όπως είπατε, είναι πρωτότυπα φάρμακα. Mm. Υπάρχουν και γενώσιμα. Γι' αυτό εγώ θέλω εκεί να σταθώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα σαφάρι να πηγαίνουμε από το ένα φαρμακείο στο άλλο, αν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Για το συγκεκριμένα τα εισπνεώμενα που είπατε, όντως εκεί πέρα δεν υπάρχει γενώσιμο. Αλλά οι γιατί νομίζω έχουν τη λύση να μας δώσουν, να μας προτείνουν κάποιο άλλο φάρμακο για να το αντικαταστήσουμε, μέχρι να γυρίσουν. Γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουν, δηλαδή, στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι ότι θα μείνουν πάγια. Συγγνώμη, ο κόσμος όταν του λέτε για το γενώσιμο, το δέχεται? Γιατί να το σπάσουμε και αυτό το ταμπού, έτσι. Βέβαια. Το γενώσιμο δεν είναι κάτι δεύτερη κατηγορία. Στα νοσοκομεία είναι όλα γενώσιμα. Παρακεταμόλη είναι παρακεταμόλη. Είτε λέγεται Στέλλα, είτε λέγεται Ντίνο. Στα νοσοκομεία είναι όλα γενώσιμα τα φάρμακα. Όλα. Σωστά. Τα λέτε απόλυτα σωστά. Απόλυτα σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, στην αρχή δυσκολεύονται σιγά-σιγά, όμως έχουν αρχίσει και επίθονται. Mm-hmm. Και σε συνεννόηση με τους φαρμακοποιούς και σε συνεννόηση και με τους γιατρούς. Μάλιστα. Σίγουρα ένα όνομα, ένα brand name σε ένα αντιπυρετικό σιρόπι, το καταλαβαίνετε ότι έχει τον πρώτο λόγο. Για να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, επειδή έχει φυτεύσει και ως υπουργός υγείας, αλλά είναι και άνθρωπος αγοράς. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Σύνδεση και με τον Αποστόλη και με τον Απολέοντα ήταν πολύ διδακτική, διότι άνθρωποι με την πραγματικότητα. Η έλλειψη φαρμάκων αποτελεί σήμερα ένα
παγκόσμιο και ιδιαίτερα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλη συζήτηση από τον Επίτροπο Μπρετών για το πώς πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει μοντέλο και να φτιάξουμε παραγωγή πρώτων υλών και στην Ευρώπη. Σε αυτό η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συζήτηση και εγώ προσωπικά το έχω θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και γι' αυτό και έχουμε φτιάξει και επενδύσεις μεγάλες για παραγωγή πρώτων υλών στην Ελλάδα. Ίσως να είμαστε και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που φτιάχνει εργοστάσιο παραγωγής πρώτων υλών στην Ελλάδα. Μέσω του φαρμακευτικού κλουμπάκ. Αυτό θα αποκατασταθεί το πρόβλημα που εντοπίζετε τώρα, κύριε Γυριάδη, θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει κόσμος που κακώς, το λέμε σε όλους τους τόνους, πάει και στοκάρει φάρμακα. Μην παίρνετε φάρμακα, παιδιά, τα φάρμακα λείπουν. Θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν μπορεί να σου πει θα ομαλοποιηθεί σε δύο εβδομάδες ή σε ένα μήνα. Το βέβαιον σε ένα διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός μηνός από σήμερα, θα έχει ομαλοποιηθεί. Το πρόβλημα προέκυψε από ένα μεγάλο έλλειμμα παραγωγής από την Κίνα, που είναι η βασική χώρα παραγωγής πρώτων υλών, το οποίο οδήγησε σε, αυτό που σε καροτσάκια. Σωμέτς. Υπουργέ, αυτό που ακούγεται ότι θα ακριβήνουν τα φάρμακα για να το λήξουμε και αυτό το κομμάτι, επειδή το είπε και ο κύριος Πλεύρης, θα δούμε σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ένα κομμάτι φαρμάκων, ποιών φαρμάκων, των πολύ φτηνών γενοσίμων φαρμάκων, όπου την εποχή των μνημονίων φτάσανε να πωλούνται σε πραγματικά εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, με τι μεγάλο κίνδυνο. Με κίνδυνο να αποσύρονται από τις φαρμακοβιομηχανίες, να μην πωλούνται καθόλου δηλαδή, και αφού αποσύρονται τα φθηνά φάρμακα, να μένουν μόνο τα ακριβά. Θέλω μια και μετά να το πω αυτό, γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ο κ. Πλεύρης έθεσε στο δημόσιο διάλογο αυτό το ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με την αυγή και του είπε κατευθείαν: θέλει ο Πλεύρης να αυξήσει τα φάρμακα. Καλή ώρα σαν τον πληθωρισμό εδώ. Προ τιμήν του κ. Ξανθός βγήκε υποστήριξη τον κ. Πλεύρη και είπε: έχει δίκιο ο κ. Πλεύρης. Αυτά τα φάρμακα συγκεκριμένα πρέπει να αυξηθούν, είναι πολύ χαμηλή τιμή. Βγήκε ο κ. Πολάκης και επιτέθηκε χωρίς να γράψει το όνομα Ξανθός. Είπε ότι όσοι λένε να αυξούν τα φάρμακα είναι απατεώνες γιατί έχουν μεγάλο κέντρο και διάφορα πολλακικά. Και βγήκε μετά ο κ. Φίλιξ χθες και υποστήριξε τον κ. Ξανθό και είπε: έχει δίκιο ο Ξανθός. Μήλος δηλαδή. Κατάφεραν στο ΣΥΡΙΖΑ να τσακωθούν πάλι μεταξύ τους ο Ξανθό με τον Πολάκη και το Φίλι για τα φάρμακα. Ο Δε Βαξεβάνης βρήκε ευκαιρία να βγάλει το ντοκουμέντο άρθρο κατά του Ξανθού. Να ευχαριστήσουμε τους, τα αδέρφια Βασιλείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Αποστόλη και τον Απολέοντα. Βεβαίως, τον Απολέοντα και τον Αποστόλη. Όλα τα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας θέματα, Υπουργέ. Έχουμε σε περίπου ένα μήνα θα τρέξουμε να κάνουμε την αίτηση για το Market Pass. Σας είπα αυτή την ωραία ιστορία για το πώς τσακώνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνετε κανένα σχόλιο. Μα δεν έχει πολύ πλάκα. Σας ακούσαμε. Μα σας είπα. Δεν έχει πολύ πλάκα. Τσακώνονται. Ακόμα για τις αυξήσεις των φαρμάκων. Κάνουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε το μίσος δε του Πολάκη για τον Ξανθό. Εμένα δεν έχει τον ύπνο του κύριε Πολάκη. Εσά ο Άδωνη. Θα πούμε για τον Πολάκη σε όλη την εκπομπή. Θα πούμε κάτι χρηστικό. Πολύ χάζει. Δεν λέω. Συγγνώμη. Πάμε λιγάκι. Έχετε βάλει αυτή τη στιγμή τον κόσμο σε ένα μήνα να μπει μέσα να κάνει τη διαδικασία για το Market Pass. Το έχουμε χαιρετήσει και το έχουμε πει ότι είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη. Να το πούμε. Γιατί να ταλαιπωρείται ο κόσμος και να τρέχει να βγάζει Market Pass και να κάνει εκπτώσεις κτλ. Και δεν κάνατε μια απλή κίνηση όπως το έκανε η Ιταλία και η Ισπανία να μηδενίσει το ΦΠΑ για 6 μήνες σε βασικά προϊόντα. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Πρώτα απ' όλα, για την Ιταλία δεν ξέρω, δεν έχω πάρει τι έχει κάνει. Για την Ισπανία που γίνει μεγάλο λόγο, η Ισπανία μείωσε το ΦΠΑ που είχε 4%. Ναι, και από 10 το πήγε 5. Και από το 10 το πήγε 5. Σωστά. Δηλαδή έδωσε διαφορά στην τιμή, max 5%. Ναι. Εμείς δίνουμε το διπλάσιο, 10. Εσείς λέτε ότι είναι προτιμότερη πολιτική να δίνει σε κάποιον 5 ή 4 από να δίνει 10. Ο πρώτος, χαίρομαι που το λέτε, αλλά καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχο στην Ελλάδα θα ήταν να πηγαίνουμε το ΦΠΑ από το 24 στο 20 και από το 13 στο 9. Αυτό συζητάμε τώρα. 13 στο 6 να ήταν 7 μονάδες. Αυτό συζητάμε τώρα. Αλλά λέει ο Ντίνος Χιωμόπουλος στον ελληνικό λαό. Ναι. Θέλει ο Ντίνος Χιωμόπουλος, ο ελληνικό λαό, να πάρει τα μισά λεφτά. Αυτό λέτε τώρα. Αφού δίνουμε τα διπλάσια από τους Ισπανούς, σας λέω. Μισό λεπτό, θα μας τρελάνετε τώρα εδώ πέρα. Όχι, δεν σας τρελάνω. Είναι απλά μαθηματικά. Πόσο καιρό έχουμε ακρίβεια. Εμείς από τους Ισπανούς δίνουμε τα διπλάσια λεφτά. Πόσο καιρό έχουμε ακρίβεια. Και αν σε αυτό προσθέσεις και το χαλάθι του νοικοκυριού, τα πενταπλάσια. Έχουμε 1,5 χρόνο ακρίβεια. Επίσης έρχονται να ναι, όχι. Είναι αλήθεια ότι έρχονται ανατιμήσεις ή είναι ψέματα? Και να μας απαντήσει. Αυτό. Και το πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το κύμα ανατιμήσεων? Απάντησε το καλάθι. Το καλάθι είναι καθόλου ανατιμήσεις. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, το τελευταίο καλάθι που βγάλατε, 2-3 σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει τις τιμές. Όχι καθόλου. Γιατί όχι? Μην πω τώρα τα ονόματα, γιατί είναι και γνωστά σούπερ μάρκετ. Κάντε λάθος. Στα 833 προϊόντα έχουμε
αυξήσεις στο 8% των προϊόντων, μειώσεις στο 7% των προϊόντων και σταθερές τιμές στο υπόλοιπο 92%. Αθρηστικά όμως είναι σε κάποια τρόπο. Αθρηστικά τα καλάθια σε δύο φαίνεται μια αύξηση της τάξης του μισού ευρώ. Mm-hmm. Αυτό όμως σημαίνει για ποιο λόγο? Διότι έχουν αυξηθεί τα νοπά κρέατα και μόνο. Mm-hmm. Κάτι που συνέβη λόγω των εορτών και της μεγάλης ζήτησης που έχει το κρέας στις εορτές. Mm-hmm. Σε μια εβδομάδα θα έχει ομαλοποιηθεί. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα το καλάθι εξακολουθεί να έχει αποπληθωρισμό. Mm-hmm. Άρα έχεις, κύριε, πραγματικό οικονομικό πρόβλημα? Λες δεν βγαίνω? Θες να φας μακαρόνια? Στο καλάθι 0,62 έχει το μακαρόνι αρχές Νοεμβρίου, 0,62 έχει το μακαρόνι σήμερα. Θέλεις, κύριε, να πάει αλεύρι? Κάτω από το ευρώ πλέον το αλεύρι στο καλάθι, ενώ είχε πάνω από το ευρώ πριν το καλάθι. Θέλει να πάρει ζάχαρη? 1 ευρώ και 15 λεπτά. Το 1 Νοεμβρίου, 1 ευρώ και 15 λεπτά σήμερα. Ένα λεπτό. Θέλει να πάρει γάλα επώνυμο? Γάλα επώνυμο, εγώ το πω και την αλυσίδα, Γαλαξία, χθες που πήγα. Γάλα επώνυμο, με βγάλει. 1,12. Έχει έξω από το καλάθι 1,70, 1,60, 1,50. 1,12 στο καλάθι. Τι σε πειράζει να πάρει το 1,12? Σούπερ μάρκετ, άμα θες να πάρει γάλα. Θα το επεκτείνεται και δηλαδή, ένα λεπτό, παιδιά, μην τα θέλουμε και τα δικά μας. Τα θέλουμε γιατί ο κόσμος έχει. Όποιος θέλει να γλιτώσει λεφτά, πηγαίνει στο καλάθι. Ναι. Όποιος στενάζει, πηγαίνει στο καλάθι. Εάν δεν πάει στο σούπερ μάρκετ, θα το κάνετε αυτό και στα ακροπολία και στους φούρνους και στα πατρικά? Για να το κάνω με τα ακροπολία και τους φούρνους, με τους οποίους έχω μιλήσει διεξοδικά, θα πάω και στη συνέλευση των, στην Ωραία. Συνέλευση των αρτοπιών της Αττικής σε λίγες μέρες. Το έχω προτείνει. Θέλω πρώτα να συνεργαστώ μαζί τους. Για ποιο λόγο? Διότι αν τους το επιβάλλω και δεν μπορούν να ακολουθήσουν, μπορώ να τους κάνω ζημιά. Εγώ δεν θα κάνω ζημιά σε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Mm-hmm. Όμως αυτή τη στιγμή το καλάθι, κύριε Τσιωμόπουλο, τώρα φύγουμε από αυτά που λέγαμε τις πρώτες μέρες με το καλάθι. Ναι. Το καλάθι, μη παιδιά, έχει θερήσει. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Ο ένας στους δύο καταναλωτές που είναι το καλάθι. Επειδή είχατε και έχει μια τόσο μεγάλη. Να σου πω, γι' αυτό εκεί θα έρθω. Για ποιο λόγο έγινε η σύσκεψη? Προσέξτε, για ποιο λόγο έγινε η σύσκεψη τώρα? Για τα επώνυμα. Τι θα γίνει? Η σύσκεψη έγινε γιατί ήρθε ο σύνδεσμος των επωνύμων βιομηχανιών τροφίμων και μας είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο να μπουν στο καλάθι. Διότι πλέον μετακινείται μεγάλο μερίδιο αγοράς από τα προϊόντα εκτός καλαθιού προς το καλάθι. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει τελικά ο καταναλωτής εμπιστεύτηκε το καλάθι και αγοράζει το καλάθι. Άρα θα το διευρύνετε. Δεν πάνε να λέτε εσείς τι λένε δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω τι λένε τα μιακές μηχανές. Θα το διευρύνετε το καλάθι. Θα βάλετε και άλλα προϊόντα και άλλες κατηγορίες. Είμαστε σε μία συζήτηση. Δεν μπορώ να κάνω ανακοίνωση αυτή τη στιγμή. Θα σας πω γιατί. Για να φτάσουμε στην τελική απόφαση για αυτό που θα σας πω, που είναι μία σκέψη και δική μας σκέψη από το Υπουργείο και δική μου και του Νίκου του Παπαθανάση. Για το πώς θα μπορέσουμε να προσθέσουμε, προσέξτε τι, επώνυμα προϊόντα στο καλάθι. Ναι. Θα χρειαστεί πρώτον να κάνουμε μια διεξοδική ζήτηση αυτήν την εβδομάδα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να πάρουμε μια επέκταση της άδειας όσο αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί εμείς πάμε πάντα με τον νόμο, δεν πάμε μόνοι μας. Δεύτερον, έχουμε δώσει μια εβδομάδα περιθώριο και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ να μιλήσουν μεταξύ τους οι προμηθευτές με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί? Γιατί για μας έχει νόημα να μπουν επώνυμα προϊόντα στο καλάθι. Σε ποια περίπτωση? Εάν έχουν χαμηλή τιμή. Καλά, προφανώς. Αν δεν έχουν χαμηλή τιμή, δεν έχουν χαμηλή. Δεν θα πάω να βάλω το χαβιάρι στο καλάθι. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, η μεγάλη πραγματικά, η πραγματικά μεγάλη επιτυχία του καλαθιού. Ποια μεγάλη εννοώ? Μεγάλη εννοώ στις πωλήσεις του. Το ότι έχει πάρει μεγάλο μερίδιο αγοράς. Το ότι έχει πάρει μεγάλο μερίδιο αγοράς στο καλάθι. Έχει συμπιέσει τις τιμές του προς τα κάτω. Παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ έχω συγκεκριμένα πράγματα. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο Νητσιάκος, επώνυμο. Ναι. 2,90. Ναι. Το κοτόπουλο Νητσιάκος πίνει το καλάθι και 3,60-3,70. Πάντως, να σας ρωτήσω κάτι στον δρόμο για τις κάλπες. Τη μείωση του ΦΠΑ έστω σε κάποια προϊόντα το ξεχνάμε διαπαντός? Η διαφορά μεταξύ του μέτρου του Market Pass και της μειώσης του ΦΠΑ είναι ότι εμείς, επειδή εμείς πάμε στοχευμένα, μπορούμε και αυξάμε την επιδότηση. Ξαναλέω, τι προτιμάει κάποιος? Να κάνω όπως κάνει η Ισπανία οριζόντια μείωση 4% του ΦΠΑ ή να πάω να δούμε αυτό που έχει ανάγκη 10%. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ παραπάνω αυτό που δίνουμε εμείς από τους Ισπανούς. Έχει, έχω ενστάσεις. Αυτές τώρα δεν μπορώ να το αναλύσω. Πάμε σε άλλα θέματα να συζητήσουμε, να πάμε λίγο στις εκλογές, κύριε Ντάνα. Να μην με ξύνετε, γιατί θα σας θυμίσω και το εξής. Ότι οι Ισπανοί, επειδή είχαν την εξαιρετική τύχη σοσιαλιστές εκεί, Ποντέμος, να διαδεχθούν τους συνταξιούς, παρέλαβαν ΦΠΑ 4. Εμείς, επειδή διαδεθήκαμε κομμουνιστές, παραλαμβάνουμε ΦΠΑ 24. Άλλη ερώτηση να μας απαντήσετε τώρα που σας έχουμε δώσει μερικά θέματα. Επειδή και οι εφημερίδες αναφέρονται στην πιθανότητα να στηθούν τρίτες κάλπες, θέλουμε να σας ρωτήσουμε εάν λέμε τώρα δεν πετύχετε το στόχο της αυτοδυναμίας που το έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ο στόχος σας και φτάσουμε στις δεύτερες κάλπες, έρθετε κοντά, αλλά δεν το πετύχετε αυτό. Συνεργασίες. Αφήστε με να σας ρωτήσω. Θα πάτε σε συνεργασία ή θα πάμε και σε τρίτες κάλπες? Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Για να υπάρξει συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει πρόθυμος συνεργάτης. Μάλιστα.
Βλέπετε κανέναν πρόθυμο συνεργάτη εσείς? Εγώ δεν βλέπω. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε πει με τον Μητσοτάκη δεν δέχεται να κάνει κυβέρνηση. Μπορεί να είναι ο κύριος Βελόπουλος. Με τον κύριο Βελόπουλο δεν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Άμα βγαίνουν τα κουκιά, δεν μπορείτε. Μα ο κύριος Βελόπουλος είναι με τη Ρωσία και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική. Άμα κάνουμε κυβέρνηση, τι πολιτική θα ασκούμε? Ωραία, από εδώ ή από εκεί. Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία και δεν υπάρξει λοιπόν συνεργάτη, όπως λέτε, θα πάμε σε τρίτες κάλπες. Αυτό σου ρωτάω. Εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή ως αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα, έχω, κυρία Αγκαντώνα, να μου αντιμετωπίσω τις πρώτες εκλογές. Mm. Τώρα εμένα με ενδιαφέρουν οι πρώτες εκλογές. Ναι, οι πρώτες σας ενδιαφέρουν, αλλά έχουμε απλή αναλογική. Μιλάτε για το θα γραφτούμε τρίτες εκλογές. Εμένα με ενδιαφέρουν οι πρώτες εκλογές. Αλλά είναι ένα υπαρκτό ερώτημα. Ενδιαφέρει και τον κόσμο που εργάζεται, που θέλει να κάνει. Εάν στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πάρει μια καθαρή νίκη, μην ανησυχείτε, θα έχουμε αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Η κρίσιμη μάχη, θα το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι οι δεύτερες ή οι τρίτες εκλογές. Η κρίσιμη μάχη είναι οι πρώτες εκλογές. Δεν είναι καθόλου χαλαρή ψήφος οι πρώτες εκλογές, γιατί αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πετύχει ένα ικανό ποσοστό και μια μεγάλη διαφορά για να είναι σίγουρα ο νικητής των εκλογών, η χώρα θα μπει σε περιπέτεια. Άρα πρέπει στις πρώτες εκλογές να ψηφίσουμε όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Λέω αυτό, το λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Τον ακούτε, άλλοι θα τον υποστηρίξετε, άλλοι θα διαφωνήσετε. Τώρα να πάμε σε 2-3 χρηστικά πράγματα πριν σας απελευθερώσω. Να πούμε κάποιο ότι εκτός από αύριο. Εκεί θέλω να πάω. Έχουμε εκτόσεις. Θέλω να μας πείτε τι μηχανισμό έχετε, ώστε θα διασφαλίσετε στον καταναλωτή Σιωμόπουλο ότι θα πάω να δω το ταμπελόκι, για παράδειγμα, 100 ευρώ, μισό λεπτό. Θα μου λέει ότι την περασμένη εβδομάδα είχε 150, έτσι. Αλλά μπορεί να ήταν 100 και την περασμένη εβδομάδα. Πώς θα διασφαλίσετε ότι είναι πραγματικές οι εκτόσεις? Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Το μυαλό μας συνεχώς μηχανεύεται πράγματα και. Το βλέπουμε αυτό. Αδρανείς δεν μένουμε πάντως. Για να σας ακούσω. Για πολλά που μας κατηγορούν, αλλά όχι αδράνεια. Έχω και μια συνέντευξη τύπου οργανώσει την Τετάρτη για να το ανακοινώσω ακριβώς, γιατί δεν μπορούσαμε Δευτέρα και Τρίτη. Είχαμε. Κάντε και εδώ μια. Αλλά θα το πω εδώ γρήγορα, το καταλάβει ο κόσμος. Ωραία. Οι εκτόσεις από φέτος δεν έχουν καμία σχέση με τις εκτόσεις που ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα. Γιατί ψηφίσαμε νόμο, ενσωματώσαμε Ευρωπαϊκή Οδηγία και είμαστε μια από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που την εφαρμόζει. Νομίζω είμαστε η τέταρτη χώρα. Mm-hmm. Που τι λέμε τώρα? Λέμε ότι δεν φτάνει να πει ένα κατάστημα πουλάω αυτό το προϊόν με 40% έκπτωση που το είχα την περασμένη εβδομάδα. Όχι. Τώρα ως τιμή αναφοράς παίρνουμε τη χαμηλότερη τιμή του τελευταίου μήνα. Mm-hmm. Δηλαδή τις τελευταίες 30 μέρες ποια ήταν δηλαδή η χαμηλότερη τιμή. Δεν επιτρέπουμε, λέει, να έχει πάει μια μέρα πριν να έχει αλλάξει το ταμπελάκι. Αυτό γινόταν. Μια μέρα μετά να μείνει το ταμπελάκι. Αυτό δεν το ελέγξετε. Αυτό πώς το ελέγξετε? Αυτό το ελέγξουμε ως εξής. Έχουμε φτιάξει ειδική πλατφόρμα, το e-καταγγελίες, όπου όποιος θέλει κάνει καταγγελία ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Mm. Έχουμε ενεργοποιήσει το 1520 τηλεφωνικό μας κέντρο και έχουμε τη Δημαία έτοιμη επιποδός. Mm. Μόλις γίνει η καταγγελία. Όποιον πιάσετε να μην το έχει κάνει όπως το έχετε προβλέψει, τι ποινή θα έχει? Πρόστιμο. Θα έχει? Βεβαίως. Έχουμε ψηφίσει τον νόμο. Υπάρχει πρόστιμο. Θα βγάλετε ελεγκτικά συνεργεία. Η Δημαία είναι έτοιμη για τις καταγγελίες. Παραλαμβάνω, e-καταγγελίες.gov.gr. Mm-hmm. Εκεί μπορείτε να κάνετε την καταγγελία σαν κάποιον να σας κοροϊδέψει τις εκτόσεις. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ξέρετε ότι από εδώ και μέσα εκτός θα είναι πραγματικά. Ξαναλέω, ωραία, τι εννοούμε ως έκπτωση? Η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών είναι η τιμή αναφοράς. Ναι. Ό,τι έκπτωση να κάνει το κατάστημα επί αυτής της τιμής. Εμείς να πούμε στον δηλαδή κόσμο. Δηλαδή 10, 20, 40, 50, 70 που λέμε. Να κάνει αυτό που λέτε. Εμείς να καταγγελίες να κάνει. Να προτιμήσει τις εκτόσεις. Να πάει να ψωνίσει άμα έχει. Άλλη μια μεγάλη μεταβολή υπέρ του καταναλωτού και υπέρ της μειώσεως των τιμών από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο καλύτερος υπουργός ανάπτυξης όλων των εποχών, αυτό θέλετε να πούμε? Εσείς το είπατε. Όχι, ερώτημα έβαλα. Να σου πω κάτι. Εγώ με τους συντηρητές κάνω πολύ χάση. Θα σου πω γιατί. Ένα υποτίθεται πολύ έτσι από το όνομά του στο Twitter, ναι, πολύ διαπρίσιο διανοητή του ΣΥΡΙΖΑ οικονομικό, βγαίνει και λέει: δείτε, λέει, πόσο ψέματα είναι, λένε οι Γεωργιάδες και η Νέα Δημοκρατία. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, αν δείτε, λέει, την Ελστάτ, mm-hmm, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 90 δισεκατομμύρια στο σύνολο, ενώ επί Νέα Δημοκρατία 78 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα έπεσε η Νέα Δημοκρατία, έξω καλύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει αθροίσει. 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ με 3 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Αν τον αφήσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει το βράδυ, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ανάπτυξη. Να το πω και αυτό. Να το πω και αυτό. Επειδή με κατηγορούσαν στη ΣΥΡΙΖΑ και μου λένε κάτι βζίν ή κάτι τέτοιο. Αλλεργία έχετε. Ξέρετε αυτό το βζίν που λέγανε? Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε πάντως, Υπουργέ. Του έχουμε ρίξει ω κυβέρνηση. Και εγώ ω Υπουργό Ανάπτυξη και ο Παθανάσο Αντίπουργο. Σε 3,5 χρόνια με πανδημία, δηλαδή με μείον 9 τον ένα χρόνο, double score στην ανάπτυξη. Double, έτσι. Πάμε διαφημίσεις γιατί θα μιλάμε μέχρι το βράδυ. Δεν κοροϊδεύανε.